Και εσύ κουκλάκι σήμερα. Έτσι. Πού σε φτιάχνουν, ε, Το όμορφια, το κατάστημα. Το όμορφια, μπράβο ναι. του. Στην Αντωνοπούλο, τα παιδιά είναι, ξέρετε, και ο Δημήτρη, ο Μπάρτο που το έχει. Είναι η συνέχεια τη κουβέντα που είχαμε για το ναι, πόσο ναι. αυστηροί πρέπει να είμαστε. Ναι. Την είχα... είχα μαλώσει, τη είχα πει ρε μου. Πώ. Και έρχεται Ακούω κουκλάκι, ζωγραφιστό. Πάμε πήρα. γρήγορα, καινούριο μήνα, έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, να ευχηθώ εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέρα. Επίσημα πλέον και από μένα. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Παιδιά, ένα έχω να σα πω ευχάριστο. Μόνο σε θα έχει αυτό το μήνα. Ασχοληθείτε μόνο με αυτό και τίποτα άλλο. Πάμε στα κρυαράκια. Ε, σε εσά, τώρα η Πανσέλινο στι 5 το μήνα μεθαύριο γίνεται στο δικό σα ζώδιο. Ε, εδώ θα σα δώσει μία όθηση ολοκλήρωση αλλά και κλεισίματο. Ό,τι συνέβη μέσα στο αυτό το καλοκαίρι, το, 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 το απίστευτο που έχουμε ζήσει όλοι των εκλήψεων και των ανάδρομ, του ανάδρομου ερμή, τέλο πάει, τέλειωσε, ηρεμήσαμε. Μιλάμε για τον κρύο πάντα. Ο Δία, ο ήλιο και ο Ερμή, όλοι θα μαζευτούν, ήδη έχει μαζευτεί ο ήλιο, τον αγαπημένο ζύγο, και επίση θα σα φέρει πολλά καλά νέα. Ε, ακόμα και η νέα σελήνη που θα γίνει στι 19 γίνεται στο ζυγό και θα σας δώσει μεγάλες, μεγάλες και πολλές ευκαιρίες και να φτιάξετε και λίγο τα αισθηματικά σας, για να προωθήσετε και λίγο τη δουλειά σας. Θα λάμψετε αυτόν τον μήνα σε όλους τους τομείς. Μην αφήσετε να περάσανε εκμετάλλητος, παιδιά. Κάθε τι που περνάει να γυρίζει πίσω. Όπως επίσης από τις 11 του Οκτώβρη ε, έρχεται ο Δίας στο Σκορπιό. Ό,τι πήρατε η ζυγή πήρατε. Κάτι λίγο έχετε να πάρετε ακόμα, άντε θα κρατήσει σιγά σιγά μέχρι τέλους του χρόνου. Αλλά θα λειτουργεί πλέον ο Σκορπιός. Ταύροι, σκορπιοί, δεν βάζω τους σκορπιού πρώτα γιατί οι ταύροι είμαστε πιο διάσημοι, ναι, μην ξεχάσουμε κυρία. Λοιπόν, ταύροι, σκορπιοί, λέοντα και υδροχόη κάνουμε πάρτι για έναν χρόνο ακόμη και θα συνεχίσουμε. Γιατί επηρεαζόμαστε και εμεί άμεσα. Ε, τώρα, ο Ερμής από τις 18 του μήνα θα περάσει στον, ε, στο ζώδιο του σκορπιού και η μόνη λέξη που θα είναι σεξ, σεξ και πάλι σεξ. Ακόμα και αν είστε μόνοι σας θα βρείτε συντρόφου, θα βρείτε τα πάντα. Τώρα, θα ήθελα να, να κάνετε το πρόγραμμά σας τώρα, μέχρι στις 5 του μήνα, που έχουμε πανσέλινο, γιατί είπαμε από την πανσέλινο και μετά. Σχεδιάζουμε, αλλά δεν υλοποιούμε. Να κάνετε το πρόγραμμά σα έτσι ώστε στι 19 του Οκτώβρη να το υλοποιήσετε. Που γεμίζει το φεγγάρι, κρύβει βέβαια κάποια εμπόδια για τα, για τα επαγγελματικά σα αυτό ο μήνα, ζητήματα που έχουν μείνει πίσω σε κρεμότητα. ε, Κάποιε επαγγελματικέ σχέσει και συνεργασίε θα καταναλώσουν χρόνο και σκέψη. Ε, δεν θα υπογράψετε μέχρι και στις 19, από τις 19 του μήνα και μετά μπορείτε να υπογράψετε και να κάνετε τα πάντα. Και πάμε στα ταυράκια μας, καλόν μήνα και σε μάσα αγαπημένα μας. Λοιπόν, τώρα στα επαγγελματικά φαίνεται πως θα μας αποσχολήσει πολύ η εξέλιξη της δουλειάς μας, καθώς και κάποια ζητήματα ε, φαίνεται να μην είναι σε θέση να εξελίσσονται όπως εμείς τα θέλαμε ή τα περιμέναμε. Τι ωραία που μιλάω, για μένα μιλάω. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να αναρωτηθείτε όλοι ταύροι αν οι ενέργειες που έχετε κάνει μέχρι στιγμής ήταν προς όφελό σας και... Ε, φυσικά δεν θα δείτε τις ανατροπές που υπάρχουν, εσείς θα προχωρήσετε στην υλοποίηση των στόχων, εκμεταλλευτείτε την εύνοια των πλανητών ε, μέχρι και το τέλος του δεύτερου δεκαεμέρου, ε, μέχρι στις 20 δηλαδή, και κάνετε συνετές κινήσεις χωρίς βιασύνη. Ό,τι αφορά τα οικονομικά θα πρέπει να μαζέψετε λίγο το χεράκι σας γιατί πήρατε φόρα. Τι πάμε, πως θα που πάμε προ το χειμώνα. Κρύο, κρύο, καιρό τι θέλει. Το κρύο, καιρό για δύο. Οκτώβριο είναι ο μήνα, θα σα φτιάξει ωραίε καταστάσει. Πάμε να δούμε τι καλά έχει για σας. Η Αφροδίτη και ο Άρης θα βρίσκονται στην αγαπημένη σας Παρθένο για δύο-τρεις εβδομάδες ε, και θα φορτίζουν τις μπαταρίες σας με πολύ πολύ φλουέρτ. Έρχεται και ο Δίας που μπαίνει στο Σκορπιό απέναντί σας, αλλά και τον Ερμή και τον Ήλιο από τα τέλη του μήνα και το δένει όλο αυτό το, το γίγνεσθε. Ε, προσοχή, όπου όσοι από εσά είστε μόνοι, κάποιο που λέγεται Ερμή, έρχεται στο σκορπιό. Γιατί πολύ απλά, με τη χάρη και την ευλογία του, μπορείτε να ξετριπώσετε θησαυρό αν παίξετε τα χαρτιά σα σωστά. Αυτό αφορά τα ερωτικά σα. Ε, τι πρέπει να κάνετε, τι σωστέ ερωτήσει και να έχετε τα ματάκια και τα φτάκια ανοιχτά. Τώρα, από τον επόμενο μήνα που θα περάσει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, εκεί να δείτε τι ωραία που είναι τα πράγματα. Η Πανσέλινος που θα γίνει στις 19 του μήνα, η Πανσέλινος που θα γίνει τώρα στον Κρύο και η Νέα Σελήνη στις 19 στο Ζυγό, ε, θα σας φέρουν κάποιες ανατροπές και στα αισθηματικά και στα επαγγελματικά, αλλά είναι ανατροπές οι οποίες θα είναι θετικές, δεν είναι αρνητικές. Γι' αυτό μη σας πιάνει τρέλα. Ε, τώρα μπορείτε να κάνετε ταξιδάκια, μπορείτε να, να αφιερώσετε λίγο χρόνο περισσότερο σε εσά. Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και πάμε στα διδυμάκια μας. Καλό μήνα και σε εσά τρελά μου και ερωτικά διδυμάκια. Τα επαγγελματικά σας είναι μια πολύ καλή περίοδος για να ρίξετε στο τραπέζι κάποιες προτάσεις που θα αναδείξουν τις ικανότητές σας και θα σας ανεβάσουν στα μάτια των ανωτέρων σας. Ε, αν έχετε κάποιες προτάσεις επαγγελματικές, χειριστείτε τες τώρα αυτόν τον μήνα που θα είναι πολύ καλά τα πράγματα για σας. Η δημιουργική σκέψη είναι σίγουρο ότι θα σας δώσει το προβάδισμα που χρειάζεστε έναντι των ανταγωνιστών σας. Οπότε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και κάντε την καλύτερη συμφωνία. Έχετε, είπαμε, όλη την ευνία. Στα οικονομικά θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί μετά τι 20 το μήνα. Με την πανσέλινο στον, παρα... στον, θερμό αιμοκριό στι 5, πολλοί από εσά θα αναζητήσετε νέα πρόσωπα, μαζευτείτε οι δίδυμοι και θα θελήσετε ε, να δημιουργήσετε νέε συνήθειε για να αποσχοληθείτε και να περάσει η ώρα σα. Ή πιο απλά να επεκτείνετε του κύκλου τη παρέα σα. Πολύ όμορφα θα νιώσετε αυτό το μήνα και θα στρωθούν μπροστά στα πόδια σα ροδοπέταλα για να πατήσετε. Ε, ο ήλιο, ο Δία για λίγο, ο Ερμή, ο Άρης και η Αφροδιτούλα, όλοι θα κάνουν το πέρασμά του από τον υπέροχο ζυγό που σα κλείνει το μάτι να ενώσετε τι δυνάμει σα για να περάσετε έναν σούπερ ερωτικό Οκτώβρη. Ε, η ελεύθερη έχετε την ανάγκη να κάνετε ένα μεγάλο άνοιγμα προς τους άλλους. Η νέα σελήνη στο ζυγό στις 19 του μήνα θα λειτουργήσει αυξητικά υπέρ σας, πολλαπλωσιάζοντας τις πιθανότητες να κάνετε μια υπέροχη και αρμονική νέα γνωριμία που μπορεί να καταλήξει σε μια σχέση ακόμα και σε έναν γάμο. Και πάμε να δούμε τα καρκινάκια. Καλό μήνα και σε εσά. Τα επαγγελματικά σα, αυτό ο μήνα δεν θα ξεκινήσει με του καλύτερου αιώνου. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξουν εντάσει και κάποιε εκκρεμότητε που θέλετε να ξεκαθαρίσετε και δεν θα λένε να βγουν από τη στασιμότητα. Αυτό, παιδιά, το λέμε όλο το καλοκαίρι. Ξεμπλέξτε οι καρκίνοι με τι εκκρεμότητε. Ξεμπλέξτε, ξεμπλέξτε. Έφτασε ο Οκτώβρη και ακόμα εσεί ξεμπλέκετε. Μείνετε ψύχρεμοι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, καθώ πολύ σύντομα το σκηνικό αλλάζει και από τι 20 του μηνό τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, εφόσον βέβαια πάρετε τι αποφάσει να ξεκαθαρίσετε. Και να πω και κάτι άλλο εδώ. Ό,τι ξεκαθάρισμα γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά, με το βαμβάκι. Γίνεται με το μαχαίρι και πονάει. Αλλά πονάει μία φορά και τελειώνει. Γιατί, για αυτή την περίοδο μπορείτε να δρομολογήσετε διάφορε υποχρεώσει προκειμένου να τι χειριστείτε αποτελεσματικά και χωρί ιδιαίτερο κόπο. Τα οικονομικά σα, ενώ ξεκινούν με δυσκολίε, στο τέλο του μήνα θα τα βρείτε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και με πολλέ υποχρεώσει τακτοποιημένε. Θα δείτε τελικά πως ο Οκτώβρης θα είναι ο μήνα που θα σηματοδοτήσει μια πολύ όμορφο περίοδο της ζωής σας. Όσο ο μήνας θα περνάει, τόσο πιο χαλαρή θα είστε. Η πανσέλινος του μήνα, είπαμε στον κρυό, μπορεί να σας φέρει μια τελευταία και απρόσμενη γνωριμία ή μια σύναψη φλερτ στον εργασιακό σας τομέα. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που το θέλετε, θα έλεγα να το παρακάμψετε. Ε, Ό,τι και, και, και να συμβεί από τα δύο πάντως... Ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ανώτερος μέσα στη δουλειά σας. Θα έλεγα να το σκεφτείτε πολύ πριν μπείτε στη διαδικασία αυτή. Ε, θα είναι για καλό, αλλά προσοχή είπαμε. Ο Δίας θα περάσει στο ζώδιο του Σκορπιού του στις 11 και θα σας φωτίσει με τόση θετικότητα αλλά και τόση εύνοια. Εν τω μεταξύ, είτε σας πάει είτε όχι, ο μήνας είναι γεμάτος ζυγό. Ακόμα και η Νέα Σελήνη στι 17 είναι σε αυτό το ζώδιο. Επίση, ο ήλιο, ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Ερμής κάνουν και εκείνη ένα πέρασμα από εκεί. Ε, υπάρχει κάτι που σα στενοχωρεί, μιλήστε. Τώρα ξεκαθαρίστε τα πράγματα. Ζητήστε από τι 12 του μήνα που θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο που σα ενδιαφέρουν σε ένα πιο βαθύ και ουσιαστικό επίπεδο. Όχι πριν, όχι μετά. Αρπάξτε την ευκαιρία και μάθετε όσα πραγματικά σα χρειάζονται. Ε, μην μένετε στάσιμοι, εγώ θα, θα τονίσω το εξής, ξεκαθαρίστε τα θέματά σας, θα τα ξαναβρείτε μπροστά σας, ε, ειδικά τον ε, τέλος του χρόνου που θα έρθει ο χρόνος στον εγώ καιρό, εσείς οι καρκίνοι θα τα βρείτε μπροστά σας και θα τα βρείτε πολύ άσχημα. Και μην μιλήσετε μετά όταν έχετε προβλήματα, συνεχίζουμε με τα λιονταράκια. Στα επαγγελματικά σα θα υπάρξουν και εκεί σκαμπανεβάσματα, γι' αυτό οπλιστείτε με υπομονή και όλα θα μπορέσουν να ξεπεραστούν με το λιγότερο δυνατό κόστο. Από τη μία πλευρά θα υπάρξουν ευκαιρίε για να προωθήσετε την καριέρα σα και να βελτιώσετε την εικόνα που έχουν οι ενώτεροι σα. Ενώ από την άλλη πρόσωπα του επαγγελματικού σας χώρου φαίνεται πως σας υπονομεύουν. Πάρτε του είδη, συντώστε του από μία με τα κέρατα και εσεί να τελειώνει η ιστορία. Το καλό είναι ότι θα υπάρξουν γεγονότα που θα φέρουν στο φω τα πρόσωπα αυτά και θα γίνει φανερή η δράση του. Επιτέλου, θα βγουν στην επιφάνεια και εσεί θα μπορέσετε να δουλέψετε. Ε, είπα και προηγουμένω από τι 11 του Οκτώβρη που περνάει ο Δία στο Σκορπιό, είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε ευκαιρίε και χρήμα. Μέχρι τότε όμω θα δυσκολευτείτε αρκετά και μάλιστα δεν θα μπορείτε να κατανοήσετε την αιτία. Γι' αυτό μην επιτρέψετε τον, εκ, τον εκνευρισμό να σα παρακινήσει, να παρασύρει μάλλον. Ε, τώρα, πολλά ευχάριστα, ευχάριστα, πράγματα θα υπάρξουν μέσα στον Οκτώβριο, μια και ο ζυγός σα κάνει σχεδόν όλα τα χατήρια και μέχρι τα μισά του μήνα θα σας φέρει και ωραία μαντάτα. Επειδή παίζει και να μπείτε σε διάφορες σκέψεις, σκέψεις και αυτό όπως σκέψεις σε σκέψη ε, χέρι να μην κουνήσετε ή τώρα ή ποτέ πρέπει να ξεκινήσετε και να ξεκαθαρίσετε ότι δεν σας αρέσει. Η πανσέλινος στις πέντε επιθυμεί φόδρα να, να, κάνετε κάποια μικρή εξόρμηση έστω και κάπου κοντά. Ο Δίας, ε, ο Ερμής και ο Ήλιος... Ε, θα σας δημιουργήσει κάποιο θέμα μόνο κάποιο θέμα στα, στα οικογενειακά, γι' αυτό προσοχή, προσοχή. Ε, έχω κάποιους δύσκολους εδώ που με, που με πιέζουν, ε, δεν θα προλάβω να τα πω όλα τα ζώδια, θα πω και το ζυγό και θα πω την, την άλλη εβδομάδα τα υπόλοιπα. Έχω το δυνάστη μου απ' έξω, ζυγός. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σας πανέμορφα ζυγάκια, να έχετε όλα τα καλά του κόσμου στα πόδια σα, αυτό ο μήνα θα σα κάνει όλα τα χατήρια. Ο ήλιο, η Αφροδίτη, ο Ερμή, ο Άρη και ο Ιδία, όλοι αυτοί οι πλανήτε θα κάνουν το πέρασμά του από το δικό σα ζώδιο, έστω και αν σα πούνε αντίο, όπω ο Δία. Και θα σα αφήσουν τι καλύτερε εντυπώσει και θα σα πρικήσουν με τι πιο λαμπρέ ευκαιρίε. Η επαγγελματική σα ζωή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το μήνα. Μπορείτε να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι, καθώ αναμένετε να φέρει καλέ εξελίξει στο ζώδιο σα. Στον χώρο τη εργασία θα καταφέρετε να παγιώνετε βελτιώσετε τη θέση σα και να ξεχωρίσετε ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Το καλό είναι ότι η αναγνώριση θα έρθει από όλα τα μέτωπα και αυτό θα κάνει την επιτυχία σα πιο ολοκληρωμένη. Επίση, θα μπορέσετε να δρομολογήσετε σχέδια και ιδέε που μέχρι τώρα είχαν βαλτώσει αρκετά και σα έκαναν να νιώθετε απογοήτευση. Λίγη προσοχή μόνο δώστε προ το τέλο του μήνα που κάποια εμπόδια θα σα ταλαιπωρήσουν. Τα οικονομικά πολλά χρέη τακτοποιούνται με του κατάλληλου χειρισμού. Τώρα είναι ο μήνα που λέμε ήταν ή, ή επιτά. Θα τα παίξετε όλα για όλα. Η πανσέλινο στι 5 του μήνα στον κρυών θα σα βοηθήσει να κατασταλάξετε στα συναισθηματικά. Μην εκπλαγείτε αν μερικοί από εσά κάνετε εντελώ μια τρελή και ξαφνική γνωριμία που θα καταλήξει σε ένα υπέροχο έρωτα. Η νέα σελήνη πάλι στι 19 στο ζώδιο σα ε, θα είναι ένα καλό νέο και ένα καλό ξεκίνημα για όλα αυτά που θέλετε να κάνετε. Είναι ένα πολύ πλούσιο μήνα για εσά ο Οκτώβρη. Μην αφήσετε ούτε μέρα να πάει χαμένη. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλησπέρα. Και επειδή δεν θέλω να σας αφήσω σε αγωνία να περιμένετε μέχρι την άλλη εβδομάδα, και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, το, το τονίζω αυτό, πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα ζώδια, οπότε να μην έχετε αγωνία οι υπόλοιποι. Συνεχίζουμε με το σκορπιό. Εδώ θα μείνω λίγο περισσότερο, γιατί είναι ένας υπέροχος μήνας για σας. Είστε τόσο πολύ τυχερά και θα είσαστε τυχερά. Ε, υπάρχει λόγος που το λέω αυτό... Γιατί ο Δίας από τις 11 του Οκτώβριου έρχεται σε εσά, στο δικό σας Ζώδιο. Ε, ήρθε ο καιρός να αγκαλιάσετε, να, να, να κουφιστείτε, να σκεφτείτε τι θα κάνετε με την τύχη σας. Ο, θα μείνει ο Δίας 12 με 13 μήνες. Και εκείνο θα σα δίνει, έρχεται φορτωμένους, χρήμα, τίτλους, ε, όσοι είναι ελεύθεροι και θέλουν να παντρευτούν, γάμους, τα πάντα. Έρχεται φορτωμένου. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το. Πολύ ζυγό βέβαια. Θα έχει αυτό το μήνα, θα πηγαίνει και θα έρχεται. Ε, δεν πειράζει όμω, δεν είναι οι καταστάσει που θα σα αναστατώσουν ή θα σα αλλάξουν τα πράγματα. Εσεί παραμένετε σταθεροί. Όσο άρεστα είναι μέχρι την Παρθένο, μέχρι στι 22, κάντε ανοίγματα στι παρέσε και σε αυτό που γενικά ονομάζουμε κοινωνικό κύκλο. Με την Πανσέληνο, στον κρυό στι 5. Η ε, σκορπιοί θα νιώσετε μια μικρή αναστάτωση στην καθημερινότητά σα. Είτε αυτό λέγεται εργασία είτε καθημερινή ζωή στο σπίτι. Αλλά μην αγχώνεστε, Ο Ερμή που θα περάσει στο ζώδιο σα στι 18 θα σα οξύνει ακόμα περισσότερο το ένστικτο και θα σας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσετε συμπεριφορές ανθρώπων στο περιβάλλον σας. Εκτός από αυτό όμως θα σας βοηθήσει να έλξετε το αντικείμενο του πόθου σας. Γι' αυτό προσέξτε οι σκορπιέ να έχετε ένα αντικείμενο πόθο. Γιατί είσαστε, τα ματάκια σας είναι γύρω-γύρω από το κεφάλι. Δεν είναι μόνο μπροστά. Το ξεκίνημα του μήνα θα κάνει την παρουσία του αισθητή στα επαγγελματικά, καθώ θα υπάρξουν κάποιε μικρέ εντάσει και δυσκολίε στον τομέα αυτό. σω νιώσετε μια απογοήτευση, συλλογιζόμενη την πραγματικότητα με τι προσδοκίε σα. Όμω θα δείτε ότι πολύ γρήγορα το κλίμα θα αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι θα βρείτε χαρά σε καταστάσει που πιστεύατε ότι δεν έχετε να περιμένετε κάτι περισσότερο. Επίση, θα βρείτε πρόσωπα στη δουλειά σα που θα σα προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για να κάνετε πιο σταθερά βήματα και να ενισχύσετε τη θέση σα. Κάτι είπα εγώ προηγουμένω. Οπότε μην βιαστείτε να κρίνετε τι συνθήκε. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και βγάλτε τα συμπεράσματα στο τέλο του μήνα. Στα οικονομικά τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά. Περισσότερο από ό,τι από εσεί πιστεύατε. Το ξωτάκια. Καλό Οκτώβριο θα έχετε κι εσεί. Ε, γεμάτο φλερτ, έρωτε. Ε, τώρα στις 5 του μηνός με την Πανσέληνο που γίνεται θα σας... Ε... Κάνει νόημα ο φτερωτό Θεό να ξεκινήσετε το φλερτ ή έστω να μην αντισταθείτε. Ε, στα επαγγελματικά, οι εξελίξει θα είναι καλέ και μάλιστα οι συνθήκε αρκετά ευνοϊκέ για να κάνετε βήματα υπέρ τη καριέρα σα. Η αυτοπεποίθηση θα είναι στα ύψη και θα μπορέσετε να προωθήσετε τα σχέδιά σα με άνεση. Τα οικονομικά σα μπορούν να αποκτήσουν την πολυπόθητη ισορροπία, αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τι λάθο εκτιμήσει. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορέσετε να θέσετε νέε βάσει, έτσι ώστε να κάνετε σταθερά βήματα. ...στην εξέλιξή σας. Ε, μέχρι και στις 17 που ο Ερμής θα είναι στο Ζυγό... ...οφείλετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας... ...για να ανοίξετε, να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών... ...τον επαγγελματικό και όλα. Η Νέα Σελήνη στις 19, πάλι στο Ζυγό... ...θέλει να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα μιας καλής γνωριμίας. Ο Ερμής στο Σκορπιό μετά τις 18 θα φέρει καλά μαντάτα στη δουλειά σας... Αυτό θα σας κάνει πολύ καλό να το ξέρετε, γιατί ο Σκορπιός θα σας βοηθήσει να πιάσετε βάθος, ενώ ταυτόχρονα θα σας δώσει τη λύση να είστε αποτελεσματικοί ως προς την επίλυση του θέματος. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε στους εγώ καιρος. Και είπαμε, τρέξτε οι τοξότες μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι τα τελευταία πράγματα που θα πάρετε. Μετά με διαμαρτυρηθείτε, θα έρθει μετά από 30 χρόνια ξανά ο, εσάς, ο, ο, ο κρόλος σε εσά. Εγώ και ε, Δυναμικό ο Οκτώβρη για εσά. Θα είναι γεμάτο δράση. Θε, δεν θα υπάρξει στιγμή που να βαρεθείτε ή να περάσετε άσχημα. Ε, από τι 5 του μηνό στην Πανσέλινο, αυτή που γίνεται στον Κριό, η Αφροδίτη μετά μέχρι στι 14 στην Παρθένο θα σα κάνει πολύ δυνατέ αβάντε ενώ ο Άριστα βρίσκεται εκεί μέχρι και στις 22. Εσείς με τη Νέα Σελήνη στο ζυγό στις 19, μάλλον θα έχετε το μυαλό σας αλλού. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε. Περισσότερο θα σας αποσχολεί η κοινωνική σας ζωή ή οι στόχοι που έχετε βάλει στα επαγγελματικά σας, αφήνοντας το τέρι σας μόνο παραπονεμένο. Μπαίνει και ο Δίας στο Σκορπιό, πολύ σας ταιριάζει αυτό, να είστε σίγουροι, και πρέπει να τον εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Όταν λέω εκμεταλλευτείτε, παιδιά, κάντε το επιτέλους, κανεί δεν το κάνει. Εντάξει, μόλι μπήκε και έχετε καιρό, αλλά να το κρατήσετε αυτό γιατί σα το λέω για τον. Α, ε, προηγούμενο ένα χρόνο το λέω και θα συνεχίζω για ένα χρόνο να το λέω. Με τον Ερμήνα περνάει από το ζυγό στο σκορπίο στι 18, ενδέχεται να κάνετε πολύ ενδιαφέρουσε γνωριμίε μέσω φίλων. που θα τι βρείτε άκρω αισθησιακέ και αν μη τι άλλο θα σα τραβήξουν το ενδιαφέρον. Αφαιθείτε στη γοητεία του ζυγού, ε, γιατί θα έχει πολλά αυτά να σας δώσει ο ζυγό. Στον χώρο τη εργασία, τα πράγματα θα είναι απαιτητικά, θα μπορέσετε να γευτείτε τη δόξα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σα χαριστούν και πράγματα. Τα καλά νέα είναι ότι οι κόποι σα θα πιάσουν τόπο, γι' αυτό μην διστάσετε να θυσιάσετε απολαύσει, προκειμένου να εξασφαλίσετε το χρόνο που χρειάζεται για να αποδώσετε. Κάποιοι συνεργάτε φαίνεται πω θα σα βοηθήσουν αρκετά. Γι' αυτό μην γυρίσετε την πλάτη σε κανέναν προσπαθώντα να το παίξετε ανεξάρτητη. Εδώ δεν κάνουμε αστεία. Προσέχουμε για να έχουμε. Άμα βρούμε και τον υδροχό, ότι καλά που θα είναι τα πράγματα. Άμα βρούμε και τον υδροχό, αυτό μου κάνει εκτύπωση εμένα στα, στα ζώδια, ε, κάποια στιγμή θέλει και, και πολλέ κλωτσιέ. Λοιπόν, συγγνώμη να τα βρούμε. Χάσαμε και του βρήκαμε του υδροχώου εδώ. Λοιπόν. Πολλά, πολλά καλά και για σας. Πάρα πολλά καλά. Να τα βάλουμε σε σειρά γιατί τα χάνουμε μετά. Πολλά καλά. Πολλές ευκαιρίες καινούριε θα σας δοθούν. Είναι ένας μήνας, πέρα από το σεξ που έκανα πλάκα προηγουμένω, πέρα από το σεξ, σεξ, σεξ που θα γνωρίσετε καινούργια άτομα ή ελεύθερη προσοχή, ή δεν είστε για τέτοιε καταστάσεις, να ξέρετε ένα. Κρατάμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Αν μα ενδιαφέρει το αισθηματικό, κρατάμε το αισθηματικό. Εγώ θα έλεγα όμω, επειδή έρχεται πολύ μεγάλη εύνοια για του επόμενου 13, εγώ θα έλεγα 15 μήνε, 16, έρχεται πολύ μεγάλη εύνοια, θα έλεγα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Θα γίνουν προτάσεις, θα σας γίνουν προτάσεις οι οποίες ίσως δεν τις περιμένατε ή είχαν γίνει στο παρελθόν και δεν δώσατε την απαιτούμενη σημασία ή κάπου σκάλωσαν. Γι' αυτό είναι καιρός τώρα να τις πάρετε. Ειδικά από τις 19 του μήνα που θα περάσει, που θα έχουμε τη νέα σελήνη στο ζυγό, εδώ τα πράγματα θα αλλάξουν και θα αλλάξουν πάρα πολύ. Από τις 11 του μήνα που περνάει, ε, ο Δία στο Σκορπιό θα αρχίσετε σιγά 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 μέρα με τη μέρα, μέρα με την ημέρα να βλέπετε να αλλάζουν καταστάσει στα προσωπικά αλλά και στα επαγγελματικά σα. Από τι 19 όμω του μήνα και μετά, εκεί θα δεχθείτε και όσο θα περνάει ο καιρό, όσο θα, θα να το πω, θα μένει ο Δία πλέον στο Σκορπιό, θα στείλει το σπιτικό του, Τόσες περισσότερες ευκαιρίες. Μην αφήσετε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη από τις 19 του μηνός. Ανοίξτε τα ματάκια σας πολύ 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 και αρπάξτε, αδράξτε όλες τις ευκαιρίες. Δεν θα σας ξαναδοθούν. Και πάμε στα ψαράκια μας. Υπέροχα θα κυλήσει και για εσά ο Οκτώβριος. Θα είναι γεμάτο σεξ, έρωτα και φορτωμένος με πολύ αγάπη. Τα καλά νέα είναι η Αφροδίτη, ο Άρης στην Παρθένου. Ε... Εκεί θα προσέξετε λίγο τη ζήλια. Δεν θέλουμε ζήλες, δεν θέλουμε, ε, πώς το λένε, κινήσεις ε, περίεργες. Ε, η Πανσέλινο στις 5 του μήνα θα φέρει κάποιες εντάσεις στις σχέσεις σας. Απλά δεν υπάρχουν καταστροφές. Προσέχετε, μην μιλάτε. Επίση, ένα καλό νέο είναι ότι ο Δία είπαμε μπαίνει στο Σκορπιό από τι 11 και θα δώσει και σε εσά απλόχερα πολλά όμορφα πράγματα με το που θα μπει αμέσως αμέσως θα νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα επαγγελματικά. Ενώ ταυτόχρονα και για σας όπως και για τους συντροχώους θα αναβαθμιστεί το στάτο σας στον κοινωνικό σας κύκλο. Στα επαγγελματικά θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και σε εγρήγορση. Ε, το πλανητικό σκηνικό δεν φαίνεται να είναι και τόσο ευνοϊκό για τα επαγγελματικέ Εξελίξει μέσα στο μήνα, περισσότερο θα λειτουργήσει από το τέλο του μήνα και μετά. Κρατήστε χαμηλό προφίλ και αποφύγετε τι προκλήσει. Επίσης αυτό το διάστημα καλά θα είναι να μην πάρετε ρίσκα στα οικονομικά, μην σας κάνουν προτάσεις και τις δεχθείτε έτσι χωρίς να τις δείτε ή εντυπωσιαστείτε από τα ποσά που θα σας προτείνουν και δεν προχωρήσετε στα υπόλοιπα. Θα έλεγα να προσέχετε τι υπογράφετε. Εύχομαι και πάλι έναν καλό, γεμάτο, δημιουργικό μήνα, όχι μόνο γεμάτο σεξ, γεμάτο χρήματα και υγεία φυσικά.